τους Κορίνθιους, όχι μόνο της πόλεως, αλλά και γενικότερα της Κορινθίας. Πάλι δίδεται σε λειτουργική χρήση ο Ιερός Ναός Αγίας Κορινής της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Ένας ναός που επί 9 περίπου μήνες έμεινε κλειστό, λόγω των εργασιών που έγιναν για τη συντήρησή του, για την προστασία του, για τη μερική ανακατασκευή ορισμένων τμήματων, αλλά και για τον καθαρισμό και για την σύνδεση αυτού του Ιερού Ναού με το υπόλοιπο σημαντικό έργο που κάνει η Μητρόπολη Κορίνθου και το οποίο έργο αφορά στην κατασκευή του Επισκοπίου, στην κατασκευή της Κροκίδιας αίθουσας, στην κατασκευή του διορόφου κτηρίου των γραφείων. Είναι ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος, θα έλεγα, όπου πλέον μια ενότητα, ένα οικοδομικό τετράγωνο της πόλεως Κορίνθου αποδίδεται και στην κοινή χρήστη αλλά και στην κοινή θέα, που αποτελεί ταυτότητα της πόλεως μας και από άποψη αισθητικού αποτελέσματος, ομορφιάς, αλλά και από άποψη κατασκευής. Και όλα αυτά έγιναν με ένα συμβολικό εντελώς τρόπο και ουσιαστικό συγχρόνω σε εποχή κρίσης, όπου η Εκκλησία πρωτοστατούσα συνέδεσε το όνομά της μαζί με την ανάπτυξη και μαζί με την εργασία που έδωσε στους ανθρώπους της περιοχής. Άνθρωποι οι οποίοι το εκτιμούν ιδιαίτερα και θα έλεγα ότι σήμερα πολλοί από αυτούς ήρθαν σήμερα να προσκυνήσουν την Αγία Φωτεινή και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα έργα. Και κάτι που αξίζει να αναφερθεί, ότι το 1932 που κατασκευάστηκε ο ναός αυτός, ο οποίος ήταν δωρεά της οικογένειας Χρυσοθείου, συμπλήρωσε ένα οικοδομικό πρόγραμμα που είχε να κάνει με την κατασκευή του Επισκοπίου, του διορρόφου κτηρίου με υπόγειο που ήταν τότε της Αστικής Πολύ Κορίνθου και των άλλων βοηθητικών πραξισμάτων. Ήταν η εποχή εκείνη που η Κόρινθος είχε βγει μόλις από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1928 και τα χρήματα τα οποία χρειάστηκαν διετέθησαν από την πώληση ενός τμήματος των Αρτιονίδων Ίσων. Αυτή την εποχή, στην ίδια παράλληλη εικόνα, στο παράλληλο αυτό κλίμα το οποίο είναι της κρίσης, της οικονομικής και της ανθρωπιστικής κρίσης, πάλι η Μητρόπολη Κορίνθου πρωτοστατεί και με εποχή κρίσης δημιουργεί όλες τις συνθήκες εκείνης για μια πνευματική και οικοδομική αναγέννηση. Με χρήματα από κανένα θα έλεγα, παρά ήταν ένα προϊόν δανείου το οποίο επομίστηκε η Μητρόπολη Κορίνθου, η οποία πληρώνει την καταβολή δόσεων και μέσα από αυτό το δάνειο έγιναν αυτά τα θαυμαστά έργα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν είναι τυχαίο που λέμε πάντοτε προστατεί και προστατεί όχι μόνο σε αυτό το ορατό έργο της, το οποίο γίνεται κατά τρόπο, θα έλεγα, ουσιαστικό, διακριτικό και συμβολικό, αλλά πρωτοστατεί συγχρόνως και για τους πτωχούς και για τους μη έπαιδες μέσω των γευμάτων, 4.500 ημερήσια γεύματα χορηγούνται σε αυτούς τους ανθρώπους. Συνεπώς, ένα μεγάλο έβγαιο στην Εκκλησία, ένα μεγάλο έβγαιο στον Σεπτό Κλιμενάρχη, ένα μεγάλο έβγαιο σε όλους τους Κορίνθους. Κύριε Φωτίο, ο Γιώργος Νικολόπουλος.